Πάμε να δούμε λίγο ένα θέμα που αναδείξαμε χθες και το οποίο είχε να κάνει με την ασφάλεια των νοσοκομείων. Είχαμε μια καταγγελία χθες τον κύριο Δημήτρη, τον ακούσαμε. Βεβαίως, ο οποίος μπήκε στο νοσοκομείο για να κάνει τις εξετάσεις του και τον φώναξαν κάποιοι ντυμένοι τραυματιοφορείς, τον έβαλαν μέσα σε ένα ασανσέρ και του έκλεψαν τα λεφτά που είχε πάνω του, 700 ευρώ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, άλλο περιστατικό. Αυτό, από ό,τι βλέπουμε είναι μάστιγα οι κλοπές μέσα στα νοσοκομεία. Μέσα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, στο ίδιο νοσοκομείο. Στην ουσία είναι ξέφραγα μπέλη τα νοσοκομεία, μπαίνει ποιος θέλει. Λοιπόν, φοράει τη στολή του τραυματοφορέα και υποδίεται και ότι σε βοηθάει. Και σε κλέβουν. Όπως ο κύριος. Κάτσε ένα λεπτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εντάξει, άστο. Αυτές είναι καταγγελίες ανθρώπων. Έχουμε και άλλη ιστορία εδώ. Ναι, έχουμε και άλλη. Οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο, είναι τηλεθεατές μας, που παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν καταγγελίες. Αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Παπαδάτο. Ο κύριος Γιάννης Παπαδάτος είναι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει από θέσεις ευθύνης, πολύ γνωστός άνθρωπος, τις εθνικές μας ομάδες στο ποδόσφαιρο, ομοσπονδιακός προπονητής ποδοσφαίρου στην Ελπίδων, εγώ τον θυμάμαι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βγάλει μεγάλα ταλέντα στο ποδόσφαιρο. Δεν τον φωνάζω με αυτή την ιδιότητα εδώ τον κύριο Παπαδάτο. Καλημέρα κύριε Παπαδάτο. Θα θέλαμε να το φωνάξουμε. Καλημέρα στα παιδιά τα χαμογελαστά. Καλημέρα, σας, καλημέρα. Κύριε Παπαδάτο. Καλημέρα. Ειλικρινά χαίρομαι γιατί είστε, εκπέμπετε μία αισιοδοξία με το χαμογελό σας. Όχι όλοι. όχι, μιλάω για τους δυο σας. Ιδιαίτερα ο κύριος Στάθης. Τώρα το κάψα. Ο κύριος Στάθης είναι λαμπερός. Το χαμόγελό του είναι το κάτι άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδάτο. Προσπαθούμε, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ακούμε αυτά που περιγράφετε. Εσάς σας άρπαξαν μέσα από το νοσοκομείο 500 ευρώ. Να πούμε, να ξεκινήσω από την υποχρέωση και να επισημάνω ότι η προσφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ήταν ύψιστη. Καλοσύνη, αγάπη, προσφορά τεράστια από αυτούς τους ανθρώπους. Και καλά κάνετε και το λέτε. Ερχόμαστε στο θέμα μας. Τρεις μέρες πρώτων Χριστουγέννων μπήκα στην καρδιολογική του γεννηματά. Στις 5-6 μέρες βλέπω ώρα 3:30, δύο κάρτες δίπλα στο κομωδίνο μου. Λέω 3 η ώρα κάρτες, υποψιάζομαι και τα 500 ευρώ μου είχαν φύγει. Τι εννοείται κάρτες? Τα 500 ευρώ. Κάρτες τι εννοείται? Κάνοντας μια έρευνα σε εισαγωγικά, διαπιστώνω ότι στην πρώτη παθολογική κλινική πιάσανε έναν με 5 κινητά και τα λοιπά. Συγγνώμη κύριε Παπαδάτο, γιατί κάτι ρωτάει και σαν Μωστάκης. Στην καρδιολογική, ώρα 3:30 αναστατωθήκαμε, σηκώνουμε στο διάδρομο και έχουν κλέψει το παντελόνι, το πουκάμισο και κάτι άλλο ενός άλλου ασθενού. Εκείνο το οποίο εγώ μπορώ να επισημάνω είναι ντροπή σε αυτή τη διοίκηση την ακριβοπληρωμένη να έχει γεμίσει τους τοίχους με ταμπελίτσες «Προστατέψτε ασθενείς τα υπάρχοντά σας». Ποιος να προστατέψει βρε ελεηνή και τρισάθλη, ο 90ης, ο 80ης, ο βαριά ασθενής, ο ελαφρά ασθενής που τον πήρε ο ύπνος, ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σας? Να αλωνίζουν οι μαφίες, αλλά προσωπική πάλι άποψη πιστεύω ότι τους καλύπτεται κύριε διοικητά, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, αποτυχημένε στο Υπουργείο και επιτυχημένε να σε ξαναφέρουν. Ναι, βέβαια να σας πω το εξής κύριε Παπαδάτο. Θέλω να σας πω το εξής. Φαντάζομαι τώρα να τους καλύπτουν. Εγώ δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτό. Όχι, εγώ το λέω κύριε Στάθη. Όχι, όχι. Έχω άλλη άποψη με την έννοια. Θέλω να πιστεύω ότι κανένας κρατικός λειτουργός δεν κάνει δύο πράγμα. Από εκεί πέρα και ο κύριος Γεωργιάδης μόλις ξεκίνησε, για να είμαστε και δίκαιοι μαζί του, μόλις ξεκίνησε στο Υπουργείο. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα κάτι που ρώτησε ο κύριος Αναγνωστάκης. Τι κάρτες βρήκατε δίπλα στο κομωδίνο? Αυτό δεν ρώτησε, Μανώλη. Ναι, οι κάρτες ήταν νοσοκόμες ασθενοφόρα. Αλωνίζουν αυτοί μέσα και ό,τι βρουν το αρπάζουν και δεν παίρνει είδηση κανένας. Α, λέτε για αυτούς που δίνουν... Ναι, βεβαίως. Αυτούς τους επιτρέπουν. Ιδιωτικές, πώς το λένε. Ναι, πώς τους επιτρέπουν και μπαίνουν και κολλάνε. Δεν υπάρχει σημείο της πτέρυγας, της όποιας πτέρυγας, που να μην είναι γεμάτο και ο ένας να αρπάζει τις κάρτες του άλλου. Για τηλεοράσεις που φέρνουν και τέτοια, ναι. Άρα ξαφνικά τα λεφτά.
Κύριε Παπαδάκη, είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Αν δεν υπήρχαν οι επιστήμονες και οι νοσοκόμητο νοσηλευτικό προσωπικό, θα ήταν διαλυμένα τα πάντα. Για να μην πω για το φαγητό που ούτε στη γάτα του δεν έδωνε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, βεβαίως. Όταν λέτε ότι είναι ξέφραγο αμπέλι, πώς ορίζετε να μην είναι το ξέφραγο αμπέλι? Εγώ ορίζω η διοίκηση, τους σεκιουριτάδες που πληρώνετε εσείς, εγώ και ο Έλληνας πολίτης, να μην είναι μόνο απασχολημένοι με το ποιο αυτοκίνητο θα επιτρέψουν στα πάρκινγκ, αλλά να ελέγχουν την κάθε πτέρυγα, το κάθε κτίριο, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Αυτό είναι σωστό. Δηλαδή σε είναι κάθε απλά θάλαμο, πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι. Να σας πω κάτι, να το ορίσουμε λίγο, γιατί... Παρακαλώ. Διαχέεται στην γενική ασάφεια σε κάθε κλινική, γιατί έχει η α' παθολογική, όπως είπατε, ναι, η β' παθολογική, είναι ένας θάλαμος μεγάλος στον οποίο έχει μια αρχή και ένα τέλος. Εκεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος με κάποιο τρόπο να κάνει έναν έλεγχο. Αυτό που λέτε να είναι σωστό. Στο παρόν. Πολύ παρόν. Απλά, αγαπητέ κύριε Αναγνωστάκη, πολύ απλά. Πράγματα που δεν χρειάζονται χρόνο, χρήμα και κόπο, δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρείται ο ασθενής, ο Έλληνας πολίτης. Επιτέλους, πόσο θα τον ξεζουμίζουν αυτό τον πολίτη? Χρήματα χρειάζονται προκειμένου, αλλά εντάξει. Λοιπόν, είναι σωστό αυτό που λέτε. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Παπαδάτος, έχει απόλυτα δίκιο. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Εγώ ευχαριστώ την καλοσύνη σας και που βγάζετε θέματα που απασχολούν αυτή την κοινωνία και να τα ακούν οι αυτοί που κυβερνούν αυτό το τόπο και που τον έχουν λιώσει. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους τρεις σας. Να είστε καλά. Και να συνεχίσετε έτσι. Αυτή τη φορά σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε πάντα καλά και χαίρομαι που σας ακούω. Γεια σας και καλά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.